Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Μου ζητήσατε πρόσφατα να διαβάζω κι άλλα email από άνδρες. Έχουμε ένα email σήμερα το οποίο είναι έτσι δύσκολο, στενάχωρο, αλλά είναι όλα μέσα στη ζωή. Η σύντροφος μου υποφέρει από καρκίνο, πώς να τη φέρομαι, πώς να το διαχειριστώ. Όταν η αρρώστια γίνεται το τρίτο άτομο σε μια σχέση, έχει βάλει τίτλο φίλος. Αγαπητή κυρία Θέκλα, παρακολουθώ κάποια από τα βιντεάκια σου και παίρνω αρκετή βοήθεια και χαίρομαι που βοηθάς τόσο κόσμο να καταλάβει κάποια πράγματα όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις. Σε ευχαριστώ. Εγώ βρίσκομαι σε άλλη ηλικιακή ομάδα από αυτή για την οποία απευθύνονται τα περισσότερα βιντεάκια, αλλά πάλι ωφελούμαι γιατί ξεκαθαρίζω κάποια πράγματα μέσα μου. Είμαι 72 χρονών και ζω τα τελευταία 12 χρόνια με την υπέροχη, κατά 6 χρόνια νεότερη, σύντροφό μου. Είμαστε και οι δύο άνθρωποι ψαγμένοι και έχουμε κάνει ψυχοθεραπείες. Διετέλεσα για πάνω από μια 20ετία παντρεμένος με γυναίκα νάρκισσο, με την οποία όμως κατάφερα να έχω τον περισσότερο καιρό μια καλή ζωή και να κάνω και καλά παιδιά. Να ζήσουν τα παιδιά. Δεν είναι της ώρας να διηγηθώ την προηγούμενη ζωή μου. Το τωρινό πρόβλημά μου, που έχει να κάνει και με σχέσεις, είναι ότι η σύντροφός μου, μετά από πολλά χρόνια που της χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος, σήμερα είναι σε μια κατάσταση που δεν πάει άλλο. Εγώ βρίσκομαι 24 ώρες το 24ωρο μαζί της και τη φροντίζω, γιατί μόνη της δεν μπορεί να πάει ούτε στην τουαλέτα. Υπάρχει και μια γυναίκα που έρχεται 5 πρωινά την εβδομάδα. Είναι και τα παιδιά της που εργάζονται στο εξωτερικό και έρχονται που και που για λίγες εβδομάδες, μια το ένα, μια το άλλο. Αλλά και εδώ, όταν είναι, έχουν τις δικές τους ανάγκες, υποχρεώσεις και δουλειές και έτσι εγώ δεν μπορώ να απομακρυνθώ από το έργο μου. Είναι άλλωστε και δική μου ανάγκη να βρίσκομαι εκεί και να την επιρρητώ. Τα ερωτήματα μου είναι, πώς εγώ που την αγαπώ ακόμα όπως τον παλιό καιρό, θα την κάνω να αισθάνεται ασφάλεια και θαλπορή με την παρουσία μου? Και μόνο η ερώτησή σου είναι εξαιρετικά αγαπητική και εξαιρετικά συγκινητική. Πώς θα προστατεύσω και το δικό μου τον εαυτό και όταν τελειώσει αυτή η περίοδος, πώς εγώ δεν θα είμαι σωματικά σακατεμένος και ψυχικά εξαντλημένος? Πώς θα καταφέρω αυτό το διάστημα που είμαι μαζί της να είναι και για εμένα μια περίοδος ανάπτυξης? Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Τ' αγαπώ. Τα ερωτήματα και μόνο που κάνουν δείχνουν το βάθος της ψυχής και της καλλιέργειας σου. Σε θαυμάζω πραγματικά. Για τα ερωτήματα που κάνεις. Μάλλον αφορμόμενη από τα ερωτήματα που κάνεις, καταλαβαίνω την ποιότητα σου ως ανθρώπου και δηλώνω πως σε αγαπώ και σε θαυμάζω ως άνθρωπο. Πώς θα διαχειριστώ κάποιες σκέψεις που μου έρχονται ώρες-ώρες και με κάνουν να αισθάνομαι κακός, όπως η σκέψη ότι όσο γρηγορότερα τελειώσει, τόσο το καλύτερο και για εκείνη πρώτα, αλλά και για μένα? Εδώ θα σου απαντήσω κατευθείαν, κατευθείαν θα σου απαντήσω, έχοντας δουλέψει αρκετά χρόνια με terminal patients, με συνήθως καρκινοπαθείς ασθενείς στο τελικό στάδιο, οι ίδιοι οι ασθενείς σε τελικό στάδιο εύχονται να έρθει όσο πιο γρήγορα το τέλος για να μην ταλαιπωρούνται οι ίδιοι και οι οικοί τους. Δεν σε κάνει σε καμία περίπτωση κακό άνθρωπο το να εύχεσαι να έρθει γρηγορότερα το τέλος. Αντιθέτως, είναι και αυτό μια μορφή αγάπης. Είναι φυσιολογικότατο όταν ένας άνθρωπος που αγαπάμε βρίσκεται σε τελικό στάδιο της ασθένειας του και ταλαιπωρείται αφάνταστα και αναπόφευκτα ταλαιπωρούμαστε και εμείς που τον φροντίζουμε, είναι φυσιολογικότατο να ευχόμαστε να έρθει γρηγορότερα το τέλος. Δεν είναι επειδή δεν τον αγαπάμε, δεν είναι επειδή είμαστε κακοί άνθρωποι. Είναι γιατί όντως αυτό θα είναι λυτρωτικό και για εκείνον, αλλά και για εμάς. Πώς θα διαχειριστώ και το γεγονός ότι ο καρκίνος τόσο σωματικά όσο και ψυχικά την έχει αλλάξει, σε σημείο να μην αναγνωρίζω ότι είναι το ίδιο πρόσωπο που είχα αγαπήσει και με το οποίο πέρασα εξαιρετικά χρόνια μαζί? Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό το εξαιρετικά δύσκολο το αντιμετωπίζουν και θα ταυτιστούν και όσοι φροντίζουν ασθενείς με άνοια.
είναι πολύ βαρύ, πολύ βαρύ. Πόσα και με ποιο τρόπο πρέπει να της πω για την κατάστασή της και για την πιθανή εξέλιξη της αρρώστιας της. Αν οι απαντήσεις στα δικά μου ερωτήματα είναι βοηθητικές και για άλλους ανθρώπους που παρακολουθούν τα βιντεάκια σου, θα ήταν καλή ιδέα να κάνεις κάποιο σχετικό βιντεάκι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια όταν τους επισκεφτεί μια βαριά αρρώστια. Στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο έχει τον τίτλο «Η ασθένεια του άντρα, της γυναίκας ή ενός παιδιού μπορεί να οδηγήσει σε διαζύγιο», αλλά δεν αναφέρεται σε terminal diseases, δεν αναφέρεται σε ασθένειες οι οποίες θα προκαλέσουν το θάνατο ή ο θάνατος είναι imminent ή ο θάνατος είναι πολύ κοντά. Αναφέρεται σε χρόνιες ασθένειες, σοβαρές ασθένειες, και ακριβώς το βιβλίο αυτό λέγεται ότι ξεκαθαρίζεται ότι όσο πιο υγιής είναι η σχέση, όσο πιο δυνατή είναι η σχέση, τόσο λιγότερο θα επηρεαστεί αρνητικά από μια χρόνια ασθένεια που θα επισκεφτεί είτε τη γυναίκα, είτε τον άνδρα, είτε το παιδί. Μια σοβαρή ασθένεια, μια challenging, προκλητική συνθήκη, στην οποία καλείται τόσο το πρόσωπο που ασθενεί, όσο και ο φροντιστής, που στην περίπτωση αυτή είναι ο σύζυγος, να αντιμετωπίσουν σκληρές πραγματικότητες, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνω ότι αγαπάς τη σύντροφο σου. Χαίρομαι. Και για εκείνην και για εσέναν, όσο και να ακούγεται παράδοξο να το λέω αυτό στην παρούσα φάση, χαίρομαι που περάσατε 12 υπέροχα χρόνια μαζί. Χαίρομαι. Λες ότι και αυτή έχει παιδιά από προηγούμενο γάμο και εσύ έχεις παιδιά από προηγούμενο γάμο. Η ιστορία σας, όσο θλιβερή και αν είναι στην παρούσα φάση, είναι μια ελπιδοφόρα ιστορία ότι οι άνθρωποι, που δίνει το μήνυμα ότι οι άνθρωποι μπορεί να ταλαιπωρούνται σε κακοποιητικούς γάμους, με ναρκισιστικούς συντρόφους, να περάσουν χίλια μύρια και μπορεί και γίνεται, και είστε ζωντανό παράδειγμα εσείς, να καταλήξουν με τον άνθρωπό τους να ζήσουν υπέροχα χρόνια. Και δεν μπορώ παρά να το σχολιάσω αυτό που έχεις γράψει, ότι είστε και οι δύο ψυχοψαγμένοι και έχετε ψυχοθεραπευτεί. Είναι υπέροχο το δώρο που έχετε δώσει στον εαυτό σας και εσύ και η σύντροφό σου, του ψυχοψαξίματος, της ψυχοθεραπείας, και που προετοιμάσετε τον εαυτό σας και ήσασταν ικανοί και μπορέσατε να βιώσετε την πληρότητα της αληθινής αγάπης. Συγχαρητήρια. Χαίρομαι για σας. Όταν τελειώνει η ζωή μας, νομίζω, ή όταν βρισκόμαστε προς το τέλος, δεν μπορώ να ξέρω ακόμη γιατί είμαι στη μέση, αλλά μιλώντας με πολλούς ανθρώπους, όταν είμαστε προς το τέλος της ζωής μας, νομίζω ότι μετράμε το αν η ζωή μας ήταν αξιόλογη σε σχέση με το τι εξέλιξη κάναμε εμείς ήδη μέσα στη ζωή μας. Πώς καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες και πώς καταφέραμε να εξελιχθούμε μέσα από αντίξωες συνθήκες. Τι όμορφα τώρα που λες, πέρασα 20 χρόνια με μια ανάρκησο, αλλά βλέπω μόνο τα θετικά από αυτό, δεν είναι της ώρας να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Κατάφερα να είναι όσο δυνατόν καλύτερα εκείνα τα 20 χρόνια, έχει βγει κάτι καλό μέσα από εκείνο το γάμο, τα υπέροχα παιδιά κλπ. Έτσι και τώρα. Περνάς κάτι πολύ δύσκολο, θα τελειώσει. Είναι στη φύση να τελειώσει. Είστε προς το τέλος. Και όταν τελειώσει, μόνο πιο εξελιγμένος πνευματικά, ψυχικά, συναισθηματικά θα μπορείς να είσαι. Λόγω της στάσης την οποία τηρείς. Που είσαι λεβέντης και κάθεσαι εκεί δίπλα στον άνθρωπό σου, έστω και αν ο άνθρωπος σου έχει αλλάξει μορφή ή έχει αλλάξει λειτουργικότητα, λόγω της φύσης της ασθένειας. Γιατί αντιλαμβάνομαι, αν υπάρχουν μεταστάσεις και στον εγκέφαλο, μπορεί και η επικοινωνία να μην είναι η ίδια όπως ήταν προηγουμένως. Είναι δύσκολη φάση. Είναι πολύ δύσκολη φάση. Έχω να σου συστήσω ένα βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο του Γιάλομ, του γνωστού ψυχίατρου, το οποίο έχει τίτλο «Στον κήπο του επίκουρου». Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο πάνω σε παραδείγματα
ομαδικής ψυχοθεραπείας καρκινοπαθών σε τελικά στάδια. Βρες αυτό το βιβλίο και διάβασέ το, είμαι σίγουρη πως θα είναι πολύ βοηθητικό για σένα. Αν η σύντροφός σου μπορεί να τις διαβάζεις και να παρακολουθεί, γιατί δεν το διαβάζετε μαζί. Εάν μπορεί, εάν είναι σε κατάσταση που να μπορεί να ακούσει και να παρακολουθήσει το περιεχόμενο του βιβλίου. Αυτό το βιβλίο είναι χρήσιμο για όλους μας. Είτε έχουμε άριστη υγεία, είτε έχουμε κάποια μικροπροβλήματα, είτε έχουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μας βοηθάει μέσα από την υπαρξιστική ψυχοθεραπευτική θεώρηση του Γιάλουμ, βασισμένη πάνω στη φιλοσοφία του Επίκουρου, να αντιμετωπίσουμε τον τρόμο του θανάτου, ο οποίος είναι φυσιολογικός και βασικός σε όλα τα ανθρώπινα όντα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε τελικό στάδιο καρκίνου οφείλουν να το γνωρίζουν. Όχι οφείλουν να το γνωρίζουν, οφείλουμε να τους το πούμε. Έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν. Παρόλο που το διαισθάνονται και το συνειδητοποιούν ίσως ότι είναι λίγο πριν το τέλος, παρόλα αυτά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να τους το πούμε. Πώς να τις το πεις? Όπως το νιώθεις. Αγάπη μου, θέλω να μιλήσω μαζί σου. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου τα συναισθήματα που έχω. Θέλω να σου πω ότι πονάω που πονάς. Θέλω να σου πω ότι λυπάμαι που στενοχωριέσαι. Θέλω να σου πω ότι είμαι εδώ δίπλα σου. Ρώτησέ με ό,τι θέλεις σε σχέση με την υγεία σου, αφού ξέρεις ότι μιλάω με τον γιατρό σου. Πες της την αλήθεια. Πες της ότι της έχει απομείνει λίγος χρόνος, γιατί δικαιούται να επιλέξει πώς θα περάσει το χρόνο αυτό. Μπορεί να έχει πράγματα που να θέλει να σου πει. Μπορεί να έχει πράγματα που να θέλει να πει στα παιδιά της. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε έτσι μια τάση να κρατιόμαστε μέχρι το τέλος από την ελπίδα για ζωή. Και νομίζω ότι δικαιούνται οι ασθενείς στα τελικά στάδια να γνωρίζουν ότι οι μέρες τους είναι μετρημένες, δικαιούνται να το γνωρίζουν, ώστε να στρέψουν στην ενέργειά τους στο να αποχαιρετήσουν τους ανθρώπους που αγαπάνε και να κλείσουν τη ζωή τους. Γιατί έχει την τάση ο άνθρωπος ως την τελευταία στιγμή να το πολεμάει για να επιβιώσει, ως την τελευταία στιγμή. Είχα μια συνομιλία πρόσφατα με έναν άνθρωπο που βίωσε κάτι παρόμοιο και φρόντιζε την σύντροφό του σε τελικό στάδιο. Και εκ των υστέρων μου είπε ότι μετάνιωσε που δεν ήταν ειλικρινής μαζί της και δεν της το είπε ότι, αγάπη μου, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από εδώ και πέρα. Φτάσαμε στο τέλος. Γιατί μου λέει ότι την τελευταία στιγμή αυτή προσπαθούσε να ζήσει, ήθελε να ζήσει, προσπαθούσε συνέχεια να κάνει και άλλες θεραπείες και άλλες θεραπείες και άλλες θεραπείες. Ήταν σε ένα συνεχές άγχος για το αν θα τα καταφέρει να επιβιώσει και έφυγε έτσι με αυτό το άγχος. Πώς θα τα καταφέρω, τι άλλο μπορώ να κάνω, πώς μπορούμε να βρούμε χρήματα για περισσότερες θεραπείες κλπ. Δικαιούται ο άνθρωπος να γνωρίζει που βρίσκεται και θα το πεις με αγάπη. Το ξέρει ίσως ήδη, αλλά θα είναι καθησυχαστικό. Θα είναι του στυλ φτάνει το τέλος ενός υπέροχου ταξιδιού. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που σε είχα στη ζωή μου, που σε έχω στη ζωή μου. Δεν θα άλλαζα με τίποτα τα χρόνια που ζήσαμε μαζί, μακάρι να ήταν περισσότερα. Όμως είμαστε εδώ μαζί και είμαι εδώ μαζί σου. Συμπονώ αυτό που σου συμβαίνει. Είμαι στενοχωρημένος όταν είσαι στενοχωρημένη. Είμαι χαρούμενος όταν είσαι χαρούμενη. Σε αγαπώ. Είμαι εδώ. Την ώρα που βρίσκεται ένας άνθρωπος στα τελευταία του, είναι εξαιρετικά σπουδαίο να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που να τον αγαπάει. Να έχει άνθρωπο. Είναι πολύ τυχερή η σύντροφος σου, γιατί έχει δίπλα της τον άνθρωπό της. Είναι άτυχη που φεύγει τόσο νωρίς, σε πολύ νεαρή ηλικία. Μέσα σε 72, αυτή σημαίνει ότι είναι καημένη 66, πόσο είναι, πάρα πολύ μικρή. Φεύγει πολύ νέα. Shit happens, life happens, death happens. Δεν γνωρίζει κανείς πότε είναι η ώρα που θα φύγει, αλλά άμα υπάρχει τρόπος να γνωρίζει πότε είναι η ώρα που θα φύγει, καλύτερα να το γνωρίζει προκειμένου να προετοιμαστεί ψυχικά για το ταξίδι. Όποιο και αν είναι αυτό.
εξαρτάται από το τι πιστεύει ο καθένας για το αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον ή όχι. Γι' αυτό λέω να προετοιμαστεί για το ταξίδι, όποιο και αν είναι αυτό. Να κλείσει ειρηνικά τα μάτια. Σου εύχομαι δύναμη, αγάπη, που έχεις πολύ, υπομονή, θα περάσει αυτό. Η εμπειρία μου με συγγενείς ανθρώπων που πέθαναν από καρκίνο και που βασανίστηκαν μακροχρόνια είναι ότι το πένθος ήδη έχουν αρχίσει να το περνάνε προτού φύγει το αγαπημένο τους πρόσωπο. Οπότε μπορεί μετά που θα φύγεις η σύντροφός σου να ξαφνιαστείς ότι δεν θα πενθήσεις και τόσο ιδιαίτερα γιατί ήδη πενθείς. Αλλά σίγουρα θα σου κάνει πάρα πολύ καλό ένας νέος γύρος ψυχοθεραπείας μετά που θα τελειώσει όλο αυτό, προκειμένου να πενθήσεις όσο καλύτερα γίνεται και να περάσεις μέσα από τα στάδια του πένθους. Και σίγουρα το να πενθεί ένας άνθρωπος για μια σοβαρή απώλεια είναι οπωσδήποτε κάτι που τον εξελίσσει πνευματικά, ψυχικά και με όλους τους τρόπους. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους όσοι ταλαιπωρούνται, είτε ήδη από ανίατες ασθένειες, είτε οι σύντροφοί τους, που είναι λεβέντες και λεβέντεσες και κάθονται εκεί πέρα και κρατάνε το χέρι και είναι εκεί, όσο δύσκολο κι αν είναι. Αυτή είναι πραγματική αγάπη. Αυτή είναι πραγματική αγάπη. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που εγκαταλείπουν. Είναι εκεί μόνο για τις όμορφες στιγμές, είναι εκεί μόνο για τις χαρούμενες και όχι για τις λυπητερές. Σε ευχαριστούμε πολύ για το γράμμα σου. Ξαναδείχνω το βιβλίο του Γιάλωμ στον κήπο του Επίκορου. Ξαναλέω ότι είναι ένα βιβλίο που είναι χρήσιμο για όλους μας. Καλή δύναμη.